Mes chers amis, c'est un grand honneur et un véritable plaisir d'être ici avec vous. Thank you very much. It's a great honor for me. Let me speak in my language. Φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την τιμητική βράβευση. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι αυτό το βραβείο ανήκει όχι σε μένα, αλλά στον ελληνικό λαό και εγώ το παραλαμβάνω σήμερα στο όνομά του. Γιατί το σθένος το δικό μας είναι το σθένος που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ο ελληνικός λαός μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Mesdames et messieurs, mes chers amis, un grand merci. Je suis très honorée de recevoir ce prix aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord dire que ce prix n'est pas un prix pour moi-même, c'est un prix qui revient au peuple grec. Ce courage que vous honorez aujourd'hui, ce n'est pas mon courage personnel, mais le courage de notre peuple. Από την ιστορική εμπειρία του ελληνικού λαού, αλλά και από την οριμότητά του, θα έλεγα, αντλούμε το θάρρος και την όποια αντοχή να στεκόμαστε όρθιοι όλα αυτά τα χρόνια της μεγάλης δοκιμασίας. Και σε ό,τι με αφορά, επιτρέψτε μου αυτή την προσωποκεντρική αναφορά, προσπαθώ ως Πρωθυπουργός να έχω πάντοτε ως πηξίδα όχι αυτό που αποτελεί όφελος ή κόστος, όχι τον έπαινο ή την επικριτική στάση που μπορεί να λάβω για τις αποφάσεις μου, αλλά να έχω ως πηξίδα αυτό που εγώ ονομάζω συμφέρον της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Et c'est vrai que l'expérience historique de notre peuple et sa maturité nous renforce et nous donne le courage de continuer. Et c'est vrai également, et permettez-moi là de parler très peu de ma personne, c'est vrai qu'en tant que Premier ministre, je peux résister aux critiques et je prends beaucoup de force et de courage quand je vois comment réagit notre peuple. Με αυτή την έννοια, αν θεωρούσα αυτό το βραβείο ως προσωπικό βραβείο, θα έλεγα ότι μου το απονείμετε επειδή ήμουν συχνά δυσάρεστος και θέλετε να με ενθαρρύνετε να συνεχίσω έτσι. Ωστόσο, ξέρετε, χωρίς την στήριξη του ελληνικού λαού, έτσι όπως εκφράστηκε σε διαδοχικές αναμετρήσεις, δεν θα βρισκόμουν σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Οι δοκιμασίες, ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα, ήταν μεγάλες και δύσκολες. Και θέλω έτσι να σας εκμυστηρευτώ, μιας και αναφερθήκατε στον Κρέοντα και στην Αντιγόνη, εγώ να πιάσω ένα άλλο μυθικό πρόσωπο και να σας πω ότι βλέποντας από μακριά τώρα αυτή τη μεγάλη εμπειρία, θα ρω πως πολλές φορές βρισκόμουν και εγώ ο ίδιος μέσα στον μύθο του Οδυσσέα που είπε στους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι προκειμένου να μην αντιδράσει ακούγοντας το τραγούδι των Σιρήνων. C'est vrai que j'aurais pu croire que vous me décernez ce prix car j'ai souvent été antipathique et pas agréable. Et vous m'encouragez par ce prix à continuer de faire ceci. Mais je vous assure que sans le soutien du peuple grec, sans le soutien qui a été exprimé par plusieurs élections successives, je ne serais pas ici dans cette pièce pour recevoir ce prix. Et comme vous avez parlé de Créon et d'Antigone, moi je voudrais vous parler d'une autre personne. Je me suis très souvent sentie comme un autre personnage, comme me trouvant à l'intérieur de l'Odyssée, comme étant Ulysse, Ulysse qui a demandé à ses compagnons de l'attacher pour ne pas céder au son des sirènes. Κάπως έτσι προσιλωμένη πάντοτε στο σχέδιό μας και σε αυτό που πιστεύαμε ως το σωστό για την μεγάλη πλειοψηφία, καταφέραμε να αντισταθούμε
στις ειρήνες και να οδηγήσουμε σιγά σιγά το σκάφος που λέγεται Ελλάδα, αλλά και το σκάφος θα έλεγα που λέγεται Ευρώπη, σε πιο ήρεμα νερά. Αποφύγαμε την άτακτη ή την οργανωμένη χρεοκοπία, τα σχέδια ορισμένων ακραίων κύκλων για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Σταθήκαμε όρθιοι και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη. Et c'est vrai que nous avons pu résister au son des sirènes et nous avons pu garder nos yeux fixés sur notre dessein et sur ce qui était bien pour la majorité de notre peuple. Nous avons pu résister aux tentatives de certains cercles radicaux de nous sortir de l'Union européenne et de... adopter une faillite désordonnée ou même ordonnée d'ailleurs parce que les deux scénarios étaient sur la table et nous avons pu rester fixés à nos objectifs et éviter une aventure qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour la Grèce et pour l'Europe. Σήμερα όμως όλα αυτά φαντάζουν πολύ μακρινά, είναι πολύ μακρινά. Η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Πιστεύω ότι έχει γυρίσει σελίδα και κοιτάει προς τα μπρος. Και είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος, αν και οι δυσκολίες δεν τελειώνουν. Ποτέ δεν τελειώνουν οι δυσκολίες στη ζωή, άλλωστε. Αλλά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε σε λίγους μήνες να βάλουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτή την μακρόχρονη περιπέτεια που έζησε ο ελληνικός λαός. Και ταυτόχρονα να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα συνολικά για την Ευρώπη ότι η κρίση τελείωσε και μπορούμε να κοιτάζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Mais mesdames et messieurs, tout ceci doit vous paraître très lointain aujourd'hui, car la Grèce a changé, nous avons tourné la page et je suis convaincue que nous allons très rapidement donner un message d'espoir que cette mésaventure est enfin derrière nous. Η οικονομία ανακάμπτει με σχετικά γρήγορους ρυθμούς, με ρυθμό ανάπτυξης μέσα στο 17 κοντά στο 2%. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται δημοσιονομική υπεραπόδοση που μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Η ανεργία αποκλιμακώνεται, έχει πέσει πάνω από 6 μονάδες. Η χώρα ανέκτησε σε πρώτη φάση δοκιμαστικά την πρόσβαση στις αγορές χρήματος με ευνοϊκούς όρους. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τη θέση της ελληνικής οικονομίας. Με λίγα λόγια, διαμορφώνεται μια εικόνα μιας οικονομίας και μιας χώρας που ανακάμπτει. Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την χώρα εκείνη που το 2015 βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Et c'est vrai que notre économie, pour la première fois en 2017, a une croissance de 2%. C'est la troisième année consécutive que les revenus de l'État nous permettent de soutenir les plus faibles, ceux qui en ont vraiment besoin. Et le chômage recule de plus de 6 points. Nous pouvons aujourd'hui dire que notre pays, d'ailleurs nous avons fait une tentative de retour sur les marchés, peut... être un pays qui sort de la crise et est un pays qui peut donner un message positif. Les maisons d'évaluation, d'ailleurs, nous caractérisent aujourd'hui comme un pays avec des meilleures perspectives. En quelques mots, je dirais que l'image de notre économie, de l'économie de notre pays, est aujourd'hui différente. C'est un pays qui retourne vers la croissance. Όμως επιτρέψτε μου να πω το εξής. Για μας κρίσιμο δεν είναι μόνο να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, και φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε και το ολοκληρώνουμε με επιτυχία. Το κρίσιμο για μας είναι τούτη την ώρα που βγαίνουμε από την κρίση. Πράγμα το οποίο αναγνωρίζουν και όλοι οι εταίροι μας και οι θεσμοί, που βλέπουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ασφαλή δημοσιονομική πορεία, με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Το κρίσιμο όμως για μας τώρα είναι να σχεδιάσουμε το μέλλον χωρίς
τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα, σύγχρονο, βιώσιμο και δίκαιο. Et c'est vrai que les messages sont aujourd'hui optimistes. Mais pour nous, ce qui est important, ce n'est pas seulement de sortir du programme d'aide, ce n'est pas seulement de dépasser le mémorandum, ce n'est pas seulement avec succès de revenir vers la croissance. Ce qui est très important pour nous, c'est de programmer sur des bases solides, sur des bases durables, l'avenir de notre pays et de notre économie. Διότι στην κρίση δεν οδηγηθήκαμε μονάχα από τις λαθεμένες συνταγές που μας επέβαλαν κακώς οι εταίροι μας, αλλά και από τις δικές μας δομικές αδυναμίες, από ένα κρατικοδίαιτο παρασιτικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο χαρακτήρισε την εγχώρια παραγωγή και την οδήγησε σε αδιέξοδα και σε κατάρρευση, από μια δημόσια διοίκηση με εγγενείς αδυναμίες, και από ένα διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο σύστημα πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Αυτά είναι που θέλουμε να τελειώσουν και είμαστε αποφασισμένοι να τα κάνουμε παρελθόν. C'est vrai que nous sommes venus au programme d'aide pas seulement parce que nous avons eu en Grèce des décisions politiques de nos partenaires qui n'étaient pas les bonnes, qui étaient erronées. Également des déficits structurels de notre pays, des faiblesses structurelles qui nous ont amenés à cette crise. Et d'un État qui asphyxiait l'économie, d'un modèle de production qui ne correspondait pas du tout à un modèle viable et moderne. Tout ceci, nous voulons le laisser derrière nous et nous voulons adopter un modèle productif moderne et efficace. Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης, σε θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας, που θα στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε ένα άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που θα επενδύει στην καινοτομία, στην νεοφυή επιχειρηματικότητα, στις νέες τεχνολογίες. Υπάρχουν δυνατότητες και μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε στηρίζοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδιαίτερα τις νέες και τους νέους που τα χρόνια της κρίσης μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Et nous avons vraiment besoin d'un modèle de croissance et de production qui se base sur des produits, sur des biens et des services à haute valeur ajoutée, qui se base sur la connaissance, le savoir-faire, les start-up, les nouvelles technologies. Nous avons besoin d'investir dans des personnes qui manient ces nouvelles technologies, qui ont des possibilités et qui pourraient intervenir dans un modèle de croissance moderne et qui vise l'avenir. Χρειαζόμαστε με δύο λόγια ένα νέο μοντέλο παραγωγικό που θα απεγκλωβίζει τη χώρα από την παγίδα στην οποία ήταν για χρόνια εγκλωβισμένη, σε μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στις οικονομίες χαμηλού εργατικού κόστους και τις οικονομίες υψηλής γνώσης. Θα την απεγκλωβίζει και θα την οθεί σταθερά προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας έντασης γνώσης. Nous avons donc besoin d'un modèle de croissance et de développement qui sortirait notre pays de ce piège dans lequel elle est renfermée depuis des décennies. Elle se trouve dans une position intermédiaire entre les économies à bas coût et les économies à haute technicité et savoir. Notre pays restait enfermé et nous devons sortir et adopter un modèle économique intense et qui se base sur le savoir. Αν με ρωτήσετε λοιπόν σήμερα ποια είναι η βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα μετά την κρίση, η βασική προτεραιότητα είναι να ξανακερδίσουμε το στίχημα της ανεργίας, το στίχημα της εργασίας να τοποθετικά, να ξανακερδίσουμε την εργασία, να δημιουργήσουμε προοπτικές βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, ώστε
να μειώσουμε δραστικά τα ποσοστά της ανεργίας, οι νέοι άνθρωποι κυρίως να βρουν ελπίδα, μέλλον, προοπτική και να μην πάνε χαμένες οι θυσίες και οι κόποι του ελληνικού λαού. Si vous me demandez quelle est notre première priorité, je vous dirais c'est de vaincre le chômage, de gagner le pari du travail, revenir vers une croissance et vers la création de postes de travail. Je pense vraiment que ceci doit être et notre première priorité pour aider tous ces jeunes et ces moins jeunes d'intégrer le marché du travail et de retrouver l'espoir. Η κρίσιμη συζήτηση για το μέλλον της Ελλάδας λαμβάνει η χώρα σε μια στιγμή όπου όλοι πρέπει να αναζητήσουμε μαζί και το μέλλον της Ευρώπης. Και πιστεύω πράγματι ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή όπου το παλιό αντιστέκεται, το νέο δεν έχει ακόμα εδραιώσει τη δυναμική του. Πρέπει όμως να έχουμε το θάρρος να προχωρήσουμε μπροστά με τολμηρές επιλογές, να προχωρήσουμε μπροστά για να διαμορφώσουμε τις συνθήκες της επόμενης μέρας για το κοινό μας σπίτι στην Ευρώπη και βεβαίως για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Aujourd'hui, notre sujet c'est la Grèce, mais cette discussion a lieu en plein dans une grande discussion sur l'Europe, sur l'avenir de l'Europe. Et je ressens que les tendances anciennes résistent, sont toujours là. Et les nouvelles tendances, ce qui est nouveau, n'a pas encore vraiment consolidé sa place. Cette lutte doit être victorieuse pour le nouveau, pour l'espoir. Et nous devons en commun bâtir notre maison commune, l'Europe. Ας έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι δεν μπορείς να χτίσεις το καινούργιο με τα φθαρμένα υλικά του χθες. Θα χρειαστεί κόπος, θα χρειαστεί σκληρή δουλειά, δημιουργικότητα, αλλά πιστεύω ότι ο σκοπός μας υπερβαίνει. Και με την έννοια αυτή, η σημερινή σας βράβευση μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι και να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά για αυτή τη μεγάλη τιμή. N'oublions jamais que pour construire quelque chose de nouveau, nous ne pouvons pas utiliser uniquement des anciens matériaux. Nous devons donc continuer nos efforts, persévérer, et je crois que le prix que vous me décernez aujourd'hui va dans ce sens, dans le sens de l'espoir. Je vous remercie beaucoup.